Για πρώτη φορά το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει την ενεργοποίηση του άρθρου 7 εναντίον μιας χώρας μέλους λόγω σοβαρής απειλής κατά του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δύσκολη θέση είναι η Ουγγαρία, παρόντος μάλιστα του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος παρότι δεν είναι μέλος του Ευρωκοινοβουλίου έχει δικαίωμα να μιλήσει για 7 λεπτά. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία πριν διεξαχθεί η ψηφοφορία την Τετάρτη. Με αυτήν θα καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει, καθώς θεωρείται ότι οι εξελίξεις στοιχειοθετούν κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών της. Η πρόταση με εισηγήτρια την Γιούντιθ Τσαργεντίνη των Πρασίνων χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί στις κυβερνήσεις των κρατών μελών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου έχει συμφωνήσει ότι υπάρχει πράγματι κίνδυνος παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης από την πλευρά της Ουγγρικής κυβέρνησης.